Να καλησπερίσουμε τον κύριο Καραβίδα, τον επισμηναγό και διδάκτορα γεωπολιτικής, τον κύριο Στέφανο Καραβίδα, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Καραβίδα. Καλησπέρα, είμαι υποψήφιος διδάκτορας. Καλησπέρα. Με το καλό θα γίνετε και διδάκτορας, νομίζω, πολύ σύντομα για να μας βοηθήσετε, κύριε Καραβίδα, να καταλάβουμε τι έχει γίνει με αυτή την ιστορία με τον ντρόν. Αποχαρακτηρίστηκε και ένα βίντεο σήμερα, να δούμε πόσο μας διαφωτίζει. Θα μας δώσετε εσείς περισσότερα στοιχεία. Πάμε να δούμε το αποχαρακτηρισμένο βίντεο. Κύριε Καραβίδα. Να σας δώσω ένα σύντομο ιστορικό. Πρόκειται για το MQ-9 Reaper, το οποίο γιατί έχει σημασία, διότι στο πρόσφατο παρελθόν μας έχει απασχολήσει. Είναι το αερόχημα από το οποίο αφέθηκαν τα όπλα, τα οποία σκότωσαν τον Ιρανό στρατηγό, τον Σουλεϊμανί, αν θυμάστε καλά. Επίσης το 2015, επίσης λίγο παλαιότερα, το 2018 μάλλον, το 2015, από αυτό το σκάφος είχαν φεθεί τα όπλα τα οποία σκότωσαν τον περιώνυμο Τζιχάντι Τζουν, αν θυμάστε καλά, του ISIS. Λοιπόν, τώρα το MQ-9 περίου ο λόγος είναι μια πλατφόρμα συλλογής πληροφοριών ή όπως λέγεται ISR στην ορολογία, η οποία όμως μπορεί να γίνει και ISTAR, δηλαδή Intelligence, Surveillance, Target Acquisition και Reconnaissance. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορεί να μεταφέρει και όπλα, μπορεί να μεταφέρει 16 πυράβλους Hellfire, δηλαδή όσους μεταφέρει και ένα ελικόπτερο Apache, και σε αυτή την περίπτωση αποκτά διαφορετική σημασία. Τώρα, το γεγονός ως γεγονός, επειδή σε δημοσιογραφικό πλαίσιο είναι εντυπωσιακό, απέκτησε μεγαλύτερη σημασία από ό,τι πραγματικά έχει. Και αυτό σας το λέω ως πρώην υπτάμενος σε αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας. Δηλαδή, θέλω να πω ότι τα συγκεκριμένα περιστατικά είναι συνήθη, έχουν γίνει ανάλογα και έχουν υπάρξει πολλά περιστατικά και στο πρόσφατο παρελθόν, όπου ήμασταν κοντά σε μια τέτοια αστοχία της αναχέτησης. Να υπενθυμίσω ότι το 2001 υπήρξε μια αντίστοιχη αναχέτηση ενός αμερικανικού αεροσκάφους συλλογής πληροφοριών EP3 από κινέζικο αεροσκάφος, το οποίο οδήγησε στο λεγόμενο Μιντέρ, δηλαδή σύγκρουση στον αέρα, με αποτέλεσμα το κινέζικο αεροσκάφος να βολευτεί και το αμερικανικό να αναγκαστεί να προβεί σε αναγκαστική προσγείωση σε κινέζικη νήσο. Επίσης, το 2017 είχαμε μια προσέγγιση Σου-27 κοντά σε ένα αεροσκάφος ηλεκτρονικού πολέμου RC-135. Αντίστοιχα, το 2020, αν θυμάμαι καλά, πάλι ένα Σου-27 πέρασε μπρος από ένα στρατηγικό βομβαρδιστικό αμερικανικό Β-52. Και να πάμε λίγες μέρες πριν, όπου αντίστοιχη κίνηση υπήρξε από τον ΝΑΤΟ, που F-35 νορβηγικά απογειώθηκαν για να αναχαιτήσουν MiG-31 και Ιλιούσιν-38 της Ρωσίας. Άρα αυτά είναι περιστατικά τα οποία συμβαίνουν συνήθως. Θεωρείτε δηλαδή ότι δόθηκε για επικοινωνιακούς λόγους αυτή η μεγαλύτερη διάσταση? Είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή το συγκεκριμένο περιστατικό δεν εντάσσεται ούτε στη σφαίρα της υψηλής πολιτικής, ούτε ακόμα και στο στρατηγικό επίπεδο χαμηλότερα. Εντάσσεται καθαρά στο τακτικό επίπεδο και μπορεί και στο επιχειρησιακό. Υπό ποια έννοια? Υπό την έννοια ότι σίγουρα το σύστημα ελέγχου το ρωσικό ήταν εις γνώση του ότι τα Σου-27 βρίσκονταν εκεί πέρα για αναχέτηση και προσέγγισαν πολύ κοντά στο MQ-9. Να αναφέρω ότι το MQ-9 έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο ότι η προέλευσή του ήταν από την Σιγκονέλα, από την Κατάνια, από την Ιταλική αεροπορική βάση Κατάνιας, όπου φιλοξενείται το λεγόμενο Naval Air Station της Αμερικανικής Αεροπορίας, είτε από την γειτονική μας Ρουμανία. Τα συγκεκριμένα αεροσκάφη σταθμεύουν στην Πολωνία και στη Ρουμανία και υπάρχουν και οι υποδομές και στην Κατάνια. Αυτό για να δούμε από πού προήλθε, γιατί εννοήθηκε ή και γράφτηκε ότι μπορεί να ήταν από τα 8 MQ-9 τα οποία βρίσκονται στην 110 πτέρυγα μάχης στη Λάρισα. Γιατί με βάση την τελευταία στρατιωτική συμφωνία
υπάρχουν 8 αεροσκάφη του ίδιου τύπου, μη επανδρομένα του ίδιου τύπου, στην αρμορική βάση της Λάρισας. Τώρα, έλεγα ότι το συγκεκριμένο περιστατικό εντάσσεται στο τακτικό ή στο επιχειρησιακό επίπεδο, υπό την έννοια ότι δόθηκε προφανώς εντολή από το σύστημα αεροπορικού ελέγχου της Ρωσίας να έρθουν κοντά τα Su-27. Από εκεί και πέρα δεν είμαστε σίγουροι εάν υπήρξαν οδηγίες για να γίνει το συγκεκριμένο περιστατικό ή αν ήταν πρωτοβουλία των Ρώσων πιλότων. Αντίστοιχες έχουμε δει στο πρόσφατο παρελθόν και σε ό,τι αφορά αναχέτηση εναέριων στόχων, αλλά και σε ό,τι αφορά παρενόχληση μονάδων επιφανείας συμμαχικών σκαφών, τα οποία πριν τα περιστατικά στην Ουκρανία και την αντίστοιχη κίνηση της Τουρκίας με τα στενά, βρίσκονταν σε μεγάλους αριθμούς στη Μαύρη Θάλασσα. Ο στόχος ποιος ήταν? Συγγνώμη, ο στόχος ποιος ήταν τελικά? Κοιτάξτε, υπάρχει η λεγόμενη προβολή ισχύως και από εκεί και πέρα πρέπει να δείξουμε και ποιος έχει τον έλεγχο στη συγκεκριμένη περιοχή. Να αναφέρω εδώ πέρα ότι σύμφωνα με την συνθήκη του Σικάγο και τα όσα υπάρχουν στις προβλέψεις του Οργανισμού Πολιτικής Αρμορίας, του ΑΙΚΑΟ, η συγκεκριμένη περιοχή ανήκει στο FIR της Ουκρανίας. Ακόμα και μετά την κατάκτηση της Κρυμαίας, με συγχωρείτε, από τη Ρωσία, την ενσωμάτωση της Κρυμαίας στη Ρωσία, θεωρητικά και τυπικά η συγκεκριμένη περιοχή και η Κρυμαία η ίδια ανήκει στο FIR της Ουκρανίας. Άρα λοιπόν, εδώ υπάρχει μια σημαντική παράγοντα, ένα αστερίσκο. Οι Αμερικανοί ανέφεραν ότι η πτήση του συγκεκριμένου μη επανδρομένου ήταν σύνομη με τις προβλέψεις του διεθνούς δικαίου. Δεδομένου ότι ήταν σε διεθνή εναέριο χώρο, με συγχωρείτε, αλλά ήταν και μέσα στο FIR της Ουκρανίας. Γιατί έχει σημασία αυτό για μας? Διότι ο εναέριος χώρος, παρότι αφορά τον αέρα και δεν αφορά τη θάλασσα, έχει άμεση σύζευξη και συσχέτιση με την Unclos 3 του Montego Bay του 1982, που είναι σε ισχύ από το 1994. Και αν θυμάμαι καλά, το άρθρο 2. Γιατί τα ύδατα συμπαρασύρουν και τον αέρα ο οποίος βρίσκεται, υπέρχεται υπεράνω των υδάτων. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτό έχει σχέση με τη δικιά μας περίπτωση. Γιατί, και κλείνω με αυτό, η Αμερική δεν έχει υπογράψει, παρότι συμμετείχε, μάλιστα, την Unclos 3, και αφού την επικαλείται, αυτό μπορεί να μπει στη φάρετρα μας. Κύριε Καραβίδα, θα τα παρακολουθούμε, θα είμαστε σε επαφή και επικοινωνία για να δούμε τις εξελίξεις. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την παρουσία και τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες που είχαμε, κύριε Καραβίδα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.